Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την ειδήση οφθαλμός αντί οφθαλμού μπορεί κανείς να παρομοιάσει τον κανόνα που θα κληθεί να εφαρμόσει η Ελλάδα στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώσει συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους επιδικάζοντας αναδρομικά για τους περικομμένους τους μισθούς και συντάξεις. Στην έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, ξεκαθαρίζεται πως τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδος είναι εντός στόχων, ωστόσο αντιμετωπίζουν σημαντικά ρίσκα, μεταξύ των οποίων και οι δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, αν για παράδειγμα κριθούν παράνομες οι περικοπές των δώρων στο δημόσιο, τότε η όποια δημοσιονομική επιβάρυνση προκύψει θα πρέπει να καλυφθεί μέσα από περικοπές στο μισθολόγιο του δημοσίου. Ομοίως, αν δικαιωθούν οι συνταξιούχοι, η δαπάνη που θα προκληθεί θα πρέπει να καλυφθεί από νέα παρέμβαση εξοικονόμηση στο ασφαλιστικό σύστημα. Η έκθεση της Κομισιόν επιφύλαξε όμως και άλλη ψυχρολουσία στην κυβέρνηση, καθώς στέλνει σήμα για πάγωμα των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση για τα ταμεία θα προχωρήσει κανονικά, καθώς ήδη έχει προαναγγελθεί από την ηγεσία του Υπουργείου αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στην έκθεση, η Κομισιόν διατυπώνει επιφυλάξεις και για το νέο αυξημένο κατώτατο μισθό, προειδοποιώντας πως υπάρχει κίνδυνος κάμψης της οικονομικής ανάπτυξης και έξαρσης της ανασφάλισης της εργασίας. Μέσα σε 1,5 μήνα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στον άξονα Πατρών Πύργου, με στόχο ο νέος αυτοκινητόδρομος να είναι έτοιμος μέσα σε 3,5 χρόνια, εξήγηλε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύργης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την κύρωση των 6 από των συνολικά 8 συμβάσεων του έργου. Αξίζει να πούμε πως το τμήμα Πάτρα Πύργος ήταν αρχικά κομμάτι της Ολυμπίας Οδού, αλλά τελικά κόπηκε με την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης το 2013. Αρχικά θα προχώραγε ως ενιαίος διαγωνισμός, αλλά το 2015 αποφάσισε να σπάσει σε 8 εργολαβίες. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 693,43 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,26% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.